Τελέστηκε χτες το απόγευμα Σαββάτου του Λαζάρου η ακολουθία των θυρανίξεων και του Εσπερινού στο νεόδημητο ιερό ναό Αγίου Βασιλείου στον κάτω Λευκώνα, χωροστατούτος του Μητροπολίτη Σερών και Νεγρίτης κυρίου κυρίου Θεολόγου. Ενώ παράλληλα ο ναός υποδέχτηκε και το ιερό λείψανο της χειρός του Αγίου Βασιλείου που φυλάσσεται στη Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην ακολουθία παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το ναό αλλά και τοπικοί άρχοντες και βουλευτές του νομού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρούμενος και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου ποδητεύμα. Μετά το πέρας των ακολουθιών, στην κάμερα του TV Επιλογές μας μίλησαν εκτός από τον πατέρα Ιωάννη Θεμελίδη του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σερών, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, τοπικοί άρχοντες και άλλα άτομα από το εκκλησίασμα. Ο πατήρ Ιωάννης αναφέρθηκε στη διπλή ευλογία των θυρανίξεων και της υποδοχής του Ιερού Λειψάνου και κάλεσε τους πιστούς να προσέλθουν να το προσκυνήσουν, αλλά και να συμβάλλουν στη βοήθεια εμπερίστατων συνανθρώπων μας με τον όβολό τους στον έρανο της αγάπης. Με τη χάρη του Θεού, όπως είπατε κι εσείς, σήμερα τελέστηκαν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου κάτω Λευκώνος, αλλά παράλληλα δεχθήκαμε και μια ξεχωριστή ευλογία. Υποδεχθήκαμε το τίμιο και ιερό λείψανο της δεξιάς χειρός του Αγίου Βασιλείου, το οποίο θα παραμείνει εδώ στον ιερό ναό μας μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, όπου μετά την Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται εκείνη την ημέρα η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, θα αναχωρήσει. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να καλέσω όλους τους πιστούς να έρθουν να λάβουν αυτήν την ξεχωριστή ευλογία και να προσκυνήσουν το τίμιο και χαριτόβρητο και ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου κάτω Λευκώνος, και αφετέρου να καλέσω σε συστράτευση όλον τον κόσμο, όλους τους πιστούς να βοηθήσουν στον έρανο της αγάπης, ώστε μετά από αυτές τις δυσκολίες των 10 χρόνων της οικονομικής δυσπραγίας και κρίσεως, αλλά και μετά από τα 2,5 χρόνια αυτής της πανδημίας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο εμπερίστητους αδελφούς μπορούμε, ώστε και αυτοί να μπορέσουν να λάβουν αυτήν την ευλογία, την ξεχωριστή, την οικονομική και την υλική με διάφορα τρόφιμα, ώστε και αυτοί να μπορέσουν να περάσουν τις ημέρες αυτές πολύ καλύτερα από τις άλλες φορές. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, αναφέρθηκε στο δίδαγμα της ζωής του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος ήταν ο Άγιος των Φτωχών. Είναι μια συγκινητική στιγμή η σημερινή, που μετά από 14 ολόκληρα χρόνια ανεγέρθηκε αυτός ο περικαλής ναός του Μεγάλου Βασιλείου εδώ στον Λευκώνα. Αξίζουν συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στο Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας για το όραμά του, για την υλοποίηση αυτή, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν στο να υλοποιηθεί αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο πνευματικό έργο στο Λευκώνα. Και να διδαχθούμε από την ζωή του Μεγάλου Βασιλείου, από αυτόν τον μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος ήταν ο Άγιος των Φτωχών, ο Άγιος της Προσφοράς, ο Άγιος της Στήριξης και της Βοηθείας. Έτσι λοιπόν από την ζωή και από τη διδαχή του να σκεφτούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε, να αναλογιστούμε και τις δικές μας ευθύνες απέναντι στην κοινωνία και κυρίως να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Η πρόεδρος της κοινότητας Λευκώνα, κυρία Ιορδανή Δουάνα, αναφέρθηκε στην πολυετή προσπάθεια αποπεράτωση του ναού και ευχήθηκε καλό Πάσχα. 18 χρόνια πριν
Ξεκίνησε μια προσπάθεια ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου, την οποία λίγοι την πίστεψαν. 16 χρόνια μπήκε το πρώτο λιθαράκι ώστε να ξεκινήσει αυτή η εκκλησία. Θυρανίξια σήμερα, ιδιαίτερα συγκινητική μέρα για όλη την κοινότητα του Λευκώνα. Υποδεχτήκαμε και τα ιερά λείψανα του Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που πρόσφεραν σε αυτήν την προσπάθεια. Ξεκίνησε όταν ήταν ο Λευκώνας Δήμος, με δήμαρχο τον κύριο Φωτιάδη Στέφανο, και ολοκληρώθηκε επί των ημερών μας η Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι, καλό Πάσχα, καλή συνέχεια. Την τελετή παρακολούθησαν επίσης ο τέος δήμαρχος Λευκώνα, κύριος Φωτιάδης, στη θητεία του οποίου ξεκίνησε η ανέγερση του Ιερού Ναού. Σήμερα είμαστε στην ιδιαίτερη μέρα για τον Λευκώνα, για την κάτω ενορία του Λευκώνα. Είμαστε στα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Μεγάλου Βασιλείου. Ένα όνειρο, μια διαρκή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε πριν 18 χρόνια με τις άδειες και τις τακτοποιήσεις γης. Πριν 16 χρόνια ρίξαμε τα πρώτα τσιμέντα και σήμερα είμαστε, θα έλεγα, στην αρχή του τέλους, διότι ένας ναός ποτέ δεν τελειώνει. Με την ευλογία του Θεού μπήκαμε σήμερα στο ναό. Μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε πραγματικά λίγοι άνθρωποι με την αρρωγή του τότε Δήμου Λευκώνα και με μια διαρκή προσπάθεια με τους ιερείς και με τα εκκλησιαστικά συμβούλια. Βεβαίως πάντοτε με την αρρωγή και το αμέριστο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου. Σήμερα νιώθω λοιπόν την μεγάλη υποχρέωση αλλά και την χαρά αυτή τη γιορτινή μέρα να εκφράσω, ας μου επιτραπεί, ευχαριστίες στους ανώνυμους και σεμνούς μεγάλους χορηγούς οι οποίοι καταλυτικά βοήθησαν, αλλά και σε όλους αυτούς που από το υστέρημά τους δώσανε χρήματα για να φτάσουμε σε αυτήν την μοναδική ημέρα. Είμαι πραγματικά συγκινημένος και πάρα πολύ χαρούμενος. Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα, εύχομαι ό,τι επιθυμούν να το ζήσουν και να το χαρούν. Ο κύριος Παύλος Καρυπίδης, δημοτικός σύμβουλος, με την πάταξη του κύριου Φωτιάδη αναφέρθηκε στη συλλογικότητα του εγχειρήματος και στη νέα σελίδα στο θρησκευτικό κομμάτι που ανοίγεται για τον Λευκώνα. Θεωρώ ότι είναι μια γιορτή για τον Λευκώνα. Είναι μια μέρα, νομίζω, που ξεκινάει ένα καινούριο κομμάτι του Λευκώνος όσον αφορά τον θρησκευτικό κομμάτι, αλλά και την συμμετοχή και τη συνέργεια του κόσμου. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που ολοκληρώνεται στο πρώτο στάδιο είναι μια συλλογική προσπάθεια, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Φωτιάδης, είναι από αυτό που έδωσε το τελευταίο ευρώ μέχρι αυτόν που έκανε το μέγιστο και πολύ περισσότερο τους ιερείς και τα εκκλησιαστικά συμβούλια, καθώς επίσης και την τοπική αυτοδιοίκηση που νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να φτάσει σήμερα εδώ. Και βέβαια η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Την ευχή να προσέλθει όλος ο κόσμος στο ναό, ο οποίος είναι ο μοναδικός του Αγίου Βασιλείου στην περιοχή και ο μεγαλύτερος σε όγκο, ώστε να πάρει ευλογία αλλά και να ενισχύσει την προσπάθεια, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, κύριος Καρτιτζόγλου Βασίλης. Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς, μια μέρα γιορτής για την τοπική κοινωνία του Λευκώνα, αλλά νομίζω και για όλη την περιοχή μας, διότι έγιναν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Μεγάλου Βασιλείου, του Κάτω Λευκώνος. Ναός του Μεγάλου Βασιλείου δεν συναντάται στην ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη ευλογία για όλους μας. Και ακόμη λαμπρύνεται αυτή η σημερινή ημέρα με την παρουσία του Ιερού Λειψάνου που οι πρόσφυγες πρόγονοί μας έφεραν από τη Μικρά Ασία και αποτελεί αυτό μια ακατάλητη παρακαταθήκη για όλη την πατρίδα μας, για όλους τους Έλληνες, για όλη την Ορθοδοξία. Αλλά και το εκκλησίασμα, όπως η κυρία Βασιλική, ένιωσε την ιδιαίτερη ευλογία των θυρανίξεων και προσκύνησε με κατάνοιξη στον κατάμεστο ναό το Ιερό Λείψανο του Αγίου. Έχετε παραβρεθεί ξανά σε θυρανίξια ναού? Βεβαίως! Τι ωραία είναι, ευλογία μεγάλη να βρεθούμε σε θυρανίξια εκκλησιών. Το προσκυνήσατε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Βασιλείου? Βέβαια, γιατί με λένε και Βασιλική.
Έχω μεγάλη υποχρέωση να έρθω στον Άγιό μου. Ανταποκρίθηκαν οι πιστοί στο σημερινό κάλεσμα της Εκκλησίας, είχε κόσμο ναός. Ναι, βέβαια, πρώτα εδώ γέμισε, τώρα τελείωσε, αλλά δόξα τω Θεώ. Θα θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα? Καλή Ανάσταση να έχουμε, ο Χριστός να γεννηθεί στις ψυχές μας και όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος να είναι κοντά στο Θεό. Το Δήμαρχος των Κυριών Έξοδο